Η έκθεση προωθεί το σχεδιασμό τραπεζικών και επιχειρηματικών ομίλων. Τη στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση και Κεντρική Τράπεζα που οδηγεί σε αυξήσει στου στόχου έω 33%, γιγάντωση κόκκινων δανείων, γενικευμένου πληστηριασμού λαϊκή περιουσία. Αυτό το στόχο υπηρετεί και η απόφαση του Άριου Πάγου στην Ελλάδα για πογκρόν πληστηριασμών, που στηρίζεται στον πτωχευτικό νόμο τη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία και σε εκείνον τη προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ που παρέδωσε τα κόκκινα δάνεια στα αρπακτικά των φαντ όσο για την κούρσα τιμών και πληθωρισμού, είναι αποτελέσματα των γιγαντιών επιδοτήσεων στα μονοπόλια μέσω του Υπερμνημονίου Ταμείου Ανάκαμψη, του φτηνού δανεισμού με χρήματα των εργαζομένων. Τελικά, πιο επεκτατική, πιο περιοριστική, η στρατηγική σα απαιτεί πάντα μισθού και δικαιώματα στα τάρταρα. Μόνο ο λαό μπορεί να σώσει το λαό, διεκδικώντα πραγματικά μέτρα προστασία του εισοδήματο, απαγόρευση πληστηριασμών, διαγραφή χρεών πανοτοκίων των λαϊκών οικοκυριών κόντρα στους ομίλους, τις τράπεζες και τα φαντς και στην καταστολή των κινητοποιήσεων του λαού που χάνει σήμερα τα σπίτια του.